φίλοι μου, ένα ακόμα ταξίδι ξεκινά. Αυτή τη φορά πάμε να ζήσουμε πρωτόγραμμα πράγματα. Πού θα ανέβουμε, Νικό? Θα ανέβουμε Γράμμο. Ανέβουμε στο Γράμμο, σε Δρακόλυπη. Πίσω μας είναι ο Σαραντάπουρος. Ξεκινάμε το ταξίδι μας για το Γράμμο. Γέφυρα Λοχαγού Σπηλιωτόπουλου. Αυτή εκεί πίσω μας, όπως λέει ο αγαπητός Φώτης, είναι η γέφυρα Λοχαγού Σπηλιωτόπουλου. Και πάμε στο Γράμμο να περάσουμε καταπληκτικά. Μείνετε μαζί μας. Φύγαμε, φύγαμε! Είμαστε λίγο έξω από την Κόνιτσα, στα Μαστοροφόρια συγκεκριμένα. Αριστερά μου είναι ο ποταμός Σαραντάπορος, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ένας από τους τρεις ποταμούς που πηγαίνει ανάποδα. Τι σημαίνει το ανάποδα? Όλοι οι ποταμοί της Ελλάδος γίνονται στο Αιγαίο. Αλλά αυτός και άλλοι δύο, ποιοι ήταν οι άλλοι? Ο Βοηδομάτης και ο ΑΟΣ, μπαίνουν μέσα στην Αλβανία και γίνονται στην Αδριατική. Πορτρέτο έβγαλε όλες τις ξαδέρφες σου, να ξέρεις, μία-μία. Εντάξει, αυτός πιστεύει ο Πάβλος. Όπως έτσι πάμε προς το Γράμμο. Εδώ βλέπουμε απίστευτη φυσική ομορφιά. Πριν λίγο περάσαμε το πάρκο εθνικής συμβουλίωσης. Εδώ πρέπει να έγιναν ασύλληπτες μάχες. Έλα Φώτη, πόσο πληθυσμό μόνιμο έχετε το Γράμμο? Μόνιμο, μπορεί να μην έχει κανέναν το χειμώνα. Μόνο τα φαντάρια. Λοιπόν, μπροστά μας, είναι το πολύ του βάθος. Ναι. Ουσιαστικά είναι σε ένα χωρίο της Ελβετίας. Από εδώ που το βλέπω, σε λες και στην Ελβετία. Γεια σας, παιδιά! Είμαστε έξω από το Γράμμο, έχουμε περάσει το χωριό και πάμε να αφήσουμε τα αυτοκίνητα και να αρχίσει το περπάτημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ δεν είναι ξεφαγιοταχή. Είναι άλογο, τα γαϊδούρι και με τα ποδαράκια. Μόλις είδαμε και χιονάκι. Φτάσαμε στο σημείο που αφήνουμε τα αυτοκίνητα και ετοιμαζόμαστε, όπως βλέπετε, βάλαμε τα ημερινά μας, γιατί ήδη κάνει κρύο και είμαστε έτοιμοι για περπάτημα. Μια μισή με δύο ώρες περίπου, ό,τι μας λέει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Φώτης, και βλέπουμε.
Πήραμε το δρόμο για την κορυφή. 2-3-50. Αρχίζει το περπάτημα. Έχουμε κουβάλιμα. Τι ώρα είναι? 7 παρά 6. Αρχίζει το μάτς. Τα μια ώρα περπάτημα. Λίγο παραπάνω. Ακόμα, ναι. Και ναι, όπως βλέπετε, βρήκαμε τα πρώτα μας χιονάκια και πάμε. Πάμε για την κορυφή. Στα 2-300 κάμποσα. Ο δρόμος μας είναι γεμάτος χιονάκια και ριάκια. Θα δούμε. Πολύ ωραία διαδρομή. Μείνετε μαζί μας να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε προχωρήσει αρκετά πλέον. Είμαστε στα 2,80 περίπου υψόμετρο και ο στόχος μας είναι τα 2,350. Έχει το μάνι, κοίτα κάτω το χάος. Έλα Νικόλα. Γεια σας παιδάκια, όσοι δεν ήρθατε πάλι μαζί μου, απλά χάσατε, το ξέρετε. Ανεβαίνουμε τρακόλυμνη στο γράμμο. Τι λέμε, χε? Ελάτε, ελάτε στα βουνά της Ελλάδας. Πάμε στην πιο ψηλή δρακόλυμνη της Ελλάδας. Πάμε! Έλα Φώτη, ακούει! Πάμε αέρα να κατακτήσουμε την κορυφή! Πόσο ακόμα! Έχουμε! Έλα Φώτη, μ' ακούς, εδώ είναι το μονοπάτι! Το χάσαμε! Πόσο ανεβαίνουμε! Ανεβαίνουμε! Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Συνάμα και πιο όμορφα. Γιατί άλλαξε η φωτιστική συνθήκη του περιβάλλοντος. Ένα κατούτι το βουνό κρύβει τον ήλιο. Και έτσι έχουμε πίσω μας αυτή τη μαγεία. Που για να τη δεις πρέπει να ανέβεις εδώ. Ξέρετε, υπάρχει ένα ωραίο πόθεμα που λέει το τίμημα προηγείται της ανταμοιβής. Εδώ λοιπόν είμαστε, παίρνουμε δείγματα από την ανταμοιβή μας. Ελάτε μαζί μας. Είμαστε πλέον στα 2200. Έχουμε κάνει πάνω από το μισό της διαδρομής. Τα παλικάρια εκεί κάνουν διάλειμμα. Αυτή εδώ η τρύπα, όπως βλέπετε, κατά πάσα πιθανότητα λέει ο φίλος μας ο Φώτης που ξέρει πολλά, είναι ένα πάλο. Διότι λέει στο γράμμο έχουν πέσει πάρα πολλά ναπάλ, πάρα πολλές φόβες ναπάλ. Δεν ξέρουμε πόσοι σκοτωθήκανε από αυτές. Ω, φτάνουμε! Φτάνουμε. Βλέπω τη λίμνη στο βάθος. Ορίστε η λίμνη.
φτάσαμε λοιπόν στο τελικό μας προορισμό. Οι άλλοι έχουν κατέβει. Πάμε να βρούμε σημείο που θα στήσουμε τις σκηνές μας. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι η άλλη άκρη της λίμνης είναι Αλβανία. Είναι αλβανικά χωρικά είδα. Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε. Εδώ θα καταξενώσουμε. Τα καταφέραμε τελικά. Φτάσαμε στη λίμνη Κίστοβα. Είναι πίσω μας και στο βάθος. Έχει αρχίσει και έρχεται το κρύο, αλλά εμείς είμαστε εδώ και απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι εδώ. Φτάνομαι και το φαΐ μας. Αυτό το θέλουμε. Μία σακούλα θα έχουμε για σπουδιό. Μετά. Μέσα, μετά. Καλημέρα από Κίστοβα. Η ώρα είναι 4 και 20 το πρωί. Ένα στα πέντε και μετά. Αλλά τι ρέγγι. Γεια σας από Κίστοβα. Η ώρα είναι 4 και 20. Και δεν είμαστε πέντε και μετά. Κάποιους δεν τους αφήνουμε να κινηθούν στις διπλανές σκηνές, παραπονιούνται. Και αφού βγήκαμε, είδαμε και φωτογραφίσαμε τον γαλαξία, θα κοιμηθούμε για λίγο ακόμα. Η θερμοκρασία είναι μείον 3. Αναμένεται ξημερώματα να είναι πιο χαμηλά ακόμη. Κοιμήσαμε πριν λίγο. Μιλάω σιγά γιατί οι διπλανοί προσπαθούν να κοιμηθούν. Να βγάλουμε φωτογραφίες στο γαλαξία. Και η ώρα είναι 4 και 20 περίπου. Πεθάνουμε από το κρύο. Η θερμοκρασία είναι περίπου μείον 3 κάπου εκεί. Για να καταλάβετε τι λέω. Έχει υγρασία παντού. Λες και βρέχει. Αλλά θα το περάσουμε και αυτό. Αυτά λοιπόν από την Κίστοβα, 4.30 ώρα το πρωί. Θα τα πούμε το πρωί. Hello. Ξυπνήσαμε. Ο ήλιος. Ωραία, είχαμε τον ήλιο εκεί. Ας κάνουμε και λίγο γυμναστική. Εδώ στο βουνό έχεις πολύ χρόνο να κάνεις πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι άσκηση, είναι τρέξιμο. Εκτός από το περπάτημα, αλλά μπορείς να κάνεις τρέξιμο. Ωραία, με την πρωινή μας γυμναστική για να ξυπνήσουμε λίγο και να πάρουμε τα βουνά. Πάμε. Το σημείο φαίνονται και οι δύο λίμνες ταυτόχρονα, ελάχιστα βέβαια, αλλά φαίνονται. Στο βάθος, αν κατάλαβα καλά, πρέπει να είναι η Αλβανία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και τις δύο λιμνούλες, η μικρή εκεί, η άλλη κάτω. Βρισκόμαστε, όπως αντιλαμβάνεστε, στις κορυφές του Γράμμου και η θέα που ατενίζουμε είναι ασύλληπτη. Μην μένετε σπίτι, πάρτε τα βουνά, πένια πως είναι. Έλα. Γεια σου.
Έτοιμος ο καφές μας. Αφού ήπιαμε τον καφέ μας, πρώτα πάμε πάνω σε εκείνη την κορυφή. Να δούμε από εκεί τη θέα. Η κορυφή που σας είπα ότι θα πάμε, ξέχασα να αναφέρω ότι είναι αλβανικά χωρικά ύδατα. Αν μας πιάσουνε, πάμε μέσα για κατασκοπία, έτσι. Όπως και εδώ πατάμε είναι αλβανικά χωρικά ύδατα. Κάπου εκεί πέρα είναι το σύνορο της Ελλάδος, κάπου εκεί που είναι η σκιά, σκεφτείτε. Φώναζαν αέρα και πάθαν κρυοπαγήματα, χάσαν πόδια, χέρια, για να έχουμε εμείς σήμερα την ελευθερία μας και να λέμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σε αυτά εδώ τα χιόνια χάσανε τα χέρια τους και τα πόδια τους. Τι θα πάμε, σε εκείνη τη μύτη. Πάμε, πάμε, πάμε. Δρακάκι! Κόμπρι! Δρακάκι! Γεια σου, δρακάκι! Στράβο, σιουράκι! Κρίμα! Έφτασε στη λίμνη! Μπράβο, φίλε μου! Μπράβο, φίλε μου! Λίγο έμεινε! Προχώρα! Αέρα! Είμαστε σε μια κορυφογραμμή από πολλές που διασχίσαμε αυτές τις δύο μέρες και πάμε προς τη μύτη εκείνη. Αυτή είναι η μύτη που θα ανέβουμε, που σας δείξαμε από κάτω από τη λίμνη. Ο Νικόλας, ο φίλος, ήρθε από τη Λαμία για να πατήσει αυτά τα βουνά. Να είμαστε. Φτάσαμε λοιπόν στην κορυφή που σας είπα κάτω από τη λίμνη, στην κόψη του ξηραφιού πάνω στα βουνά. Δεξιά μας λοιπόν είναι η Αλβανία, αριστερά είναι η Ελλάδα όπως βλέπετε, όπως βλέπω εγώ μάλλον, και στη μέση εδώ τώρα που πατάμε ακριβώς είναι η Αλβανία και ο στόχος μας είναι να πάμε λίγα μέτρα ακόμη στην τελευταία κορυφογραμμή, να δούμε τη θέα και από εκεί, να δούμε τι κρύβεται και από πίσω και μετά επιστροφή κάτω στη λίμνη, να μαζέψουμε σκηνές και να πάμε να δούμε άλλα μέρη. Πάμε λοιπόν στην κορυφή. Φτάσαμε! Μαγεία! Ανέβηκαμε αυτή την κορυφή. Δεν πάμε άλλη τώρα. Θα επιστρέψουμε πίσω στη λίμνη. Να μαζέψουμε τον εξοπλισμό μας. Να πάμε να δούμε άλλα μέρη. Αυτό ήταν το ταξίδι μας για την λίμνη Κίστοβα. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Όποιος έχει χρόνο, άνεση και πόδια, το συνιστώ ανεπιφύλακτα να έρθετε να βιώσετε πρωτόγνωρες εμπειρίες και να χαλαρώσετε. Κοιμηθήκαμε σχεδόν 3 ώρες όλο και όλο η νύχτα, αλλά έχω τόση ενέργεια που είναι λες και κοιμήθηκα 15. Τώρα πάμε πίσω στη λίμνη να μαζέψουμε στην πράγκαλά μας για να αναχωρήσουμε. Πάμε, 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 πάμε. Κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού. Από εδώ και κάτω ξεκινάει το πολύ επικίνδυνο, οπότε σταματάμε τα extreme. Της Ελλάδος, μία από τις πολλές που
έχουμε. Η πιο γνωστή είναι αυτή της Τύμφης, αλλά αυτή εδώ είναι η πιο ψηλή. Είναι η πρώτη δρακόλυμνη που έχω επισκεφτεί και έχω σκοπό να πάω και σ' άλλες. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας για να σας δείξω πολλά τέτοια απίστευτα μονοπάτια και υπέροχους προορισμούς. Είμαστε ακόμα Αλβανία. Τρόβα! Και ο Θεός βοηθός! Θα το έκανα, αλλά έχω τις κάμερες. Τέλεια! Ωραίος! Τέλεια! Μόλις πληροφορήθηκα κάτι πολύ ευχάριστο, συνάμα και πολύ δυσάρεστο. Ήμουν έτοιμος να βουτήξω στη λίμνη να κάνω μπάνιο, αλλά με σταμάτησαν οι πληροφορίες, κακές πληροφορίες, συνάμα και καλές, ότι τα δρακάκια που υπάρχουν μέσα στη λίμνη είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος και έτσι αν βουτήξει ένας άνθρωπος, μεταφέρει μικρόβια του, κατ' επέκταση μπορεί να μολύνει τη λίμνη, δεν ξέρουμε σε τι βαθμό βέβαια, αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες και έτσι δυστυχώς αυτή τη φορά δεν θα βουτήξουμε. Κάπως έτσι φτάνει στο τέλος της αυτή η φανταστική περιπέτεια. Όσοι δεν έχετε έρθει εδώ πέρα, μπορείτε να ξεκινήσετε το περπάτημα, αλλά όχι μόνοι σας, μην έρθετε μόνοι σας, να βρείτε κάποιον που να ξέρει και να έρθετε. Εμείς περάσαμε φανταστικά, είχα πολύ καλή παρέα. Ο φίλος ο Φώτης είναι συχνός πελάτης εδώ πέρα στα χωρικά αυτά ύδατα και έτσι μας έδειξε πάρα πολλά όμορφα σημεία. Αυτό λοιπόν το ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Κάντε ένα like στο βιντεάκι αυτό, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια σας από τη λίμνη Γκίστοβα.